Τη στήριξη στο φορολόγιο του προσπαθεί η κυβέρνηση με τη χρήση πλαστικού χρήματος, με την απόκτηση και τη λειτουργία μηχανημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών POS. Το μέτρο έχει ήδη αρχίσει να ισχύει υποχρεωτικά σε πολλούς τομείς επιχειρήσεων. Η εφαρμογή του δεν είναι ωστόσο υποχρεωτική για τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών, τουλάχιστον όχι ακόμη. Οι αντιδράσεις παραγωγών και πολιτών ποικίλουν. Τι είναι αυτό? PSI. POS, το μηχάνημα για τις... Α, αυτό με τις κάρτες. Ναι. Και τι να τα βάλουμε, ρε κορίτσι μου. Ένας μαϊντανός κάνει 50 λεπτά. Θα του δίνουμε 50 λεπτά. 40 λεπτά θα μας παίρνει η τράπεζα που θα γίνει τη συναλλαγή. Θα μας μένουν 10 λεπτά εμάς. 15 θέλουμε για το μαϊντανό εργατικά. Τι κάνουμε, μέσα είμαστε. Όχι, όχι. Τίποτα δεν ξέρω. Εγώ είμαι πολύ μεγάλη. Άξιο. Άμα βάλουν για να πληρώνετε με κάρτα στη λαϊκή, τι θα κάνετε? Όχι, όχι, όχι. Με τα λεφτά. Άμα έχει, καλά. Άμα δεν έχει, δεν θα ψωνίζω. Θα πηγαίνω από τον μπακάλι. Όπως δηλώνουν οι παραγωγοί, η εγκατάσταση της συσκευής ηλεκτρονικών πληρωμών θα δημιουργήσει δυσκολίες αλλά και οικονομική ζημιά. Οι πάγκοι που δεν θα διαθέτουν μηχάνημα ηλεκτρονικών πληρωμών θα πρέπει να το γνωστοποιούν στους καταναλωτές με σχετική σήμανση. Δεν είναι τόσο πρακτικό, πιστεύω, και για μας και για τον κόσμο. Για εσάς γιατί? Δεν θα αξίζει τον κόπο πλέον, έρχονται, ψωνίζουν για μισό ευρώ, ένα ευρώ. Η συναλλαγή του πάνε στις τράπεζες ή για τον κόσμο, ακόμη για μας δεν αξίζει τον κόπο δηλαδή να... για τέτοια μικρά ποσά να χρησιμοποιούν κάρτα. Όχι, δεν συμφέρει αυτό το μέτρο. Γιατί υπάρχουν και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν θα έχουν την κάρτα. Δεν θα ξέρουν πώς χρησιμοποιείται αυτό το πράγμα. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν το θέμα αρνητικά, καθώς δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να πληρώνουν για τις αγορές τους με κάρτα. Αμάν! Όχι, δεν πληρώνω. Τι κάρτα? Για να πληρώνετε με κάρτα, εδώ που αγοράζετε τα πράγματα, τις πατάτες, όλα αυτά, να τα πληρώνετε. Όχι, δεν έχουμε κάρτα. Δεν ξέρω. Δεν τα πάρω. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω.